Μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα γιορτάζει τα 17 της χρόνια. Ήταν 2001 όταν ο πολιτιστικός θεσμός του Δήμου Καλαμαριάς έκοψε την κορδέλα των δράσεών του, επενδύοντας το ταλέντο νέων δημιουργών και φιλοξενώντας παράλληλα τη δουλειά καταξιωμένων εικαστικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε αυτή λοιπόν τη γιορτή παίρνουν μέρος όλοι όσοι δούλεψαν, δουλεύουν και ευελπιστούμε ότι θα δουλέψουν για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Και θέλουμε να αναδείξουμε νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν, να δώσουν ένα καινούργιο νόημα σε αυτό που λέγεται πολιτισμός. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Η διοργάνωση επιχείρησε από την πρώτη στιγμή να προσεγγίσει τη σύγχρονη εικαστική παραγωγή, είχε σαφείς προσανατολισμούς στις νέες τάσεις και στα πρωτοπόρα ρεύματα, τη βίντεο art, τη ζωγραφική, τη λυπική, τη φωτογραφία και τη performance. Αριθμεί 17 χρόνια το κόδωνα, οπότε μιλάμε για μια πραγματική ιστορία στον χώρο των εικαστικών. Αυτό ήταν και τιμή μου, αλλά και μεγάλη υποχρέωση να μπορέσω να το βγάλω εις πέρας. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλοι οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν είχαν πάρα πολύ εγκάρδια και θετική ανταπόκριση, και αυτό είναι σημαντικό για να δείξουμε τελικά ότι τέτοιοι σημαντικοί θεσμοί στην περιφέρεια της Ελλάδας είναι πραγματικές κοιτίδες πολιτισμού. Είναι ένα κομμάτι που νομίζω ότι πρέπει να προστατευτεί σαν κόριο φθαλμού. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σημείο της Καλαμαριάς, το στρατόπεδο Κόδρα. Ένα στρατόπεδο, μία έκταση, μία περιοχή που η Καλαμαριά αλλά και όλη η πόλη θέλει και διεκδικεί. Είναι ένας τόπος στον οποίο οι πρόγονοί μας, οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι από την καταστροφή του Πόντου, από τη Μικρασιατική καταστροφή, ήρθαν σε αυτό το πανέμορφο τοπίο με την ταλαιπωρία την οποία βίωσαν, ήρθαν με τις αξίες τους, τις αρχές που είχαμε εμείς οι Πόντιοι, οι Μικρασιάτες. Οι εκθέσεις φιλοξενούνται στους κοιτώνες του πρώην στρατοπέδου Μακεδονομάχου Κόδρα.